Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πιο εύκολο είναι να σταθούμε μόνο στις ευθύνες της Τουρκίας, αδιαφορώντας στην ουσία για το μέλλον της Κύπρου. Το δύσκολο είναι να επιχειρήσουμε μια ψύχρεμη αποτύπωση, διερευνώντας όλες τις παραμέτρους που οδήγησαν στο τελευταίο αδιέξοδο. Το ποτάμι, όπως ξέρετε, στήριξε χωρίς αστερίσκους την προσπάθεια του Προέδρου Αναστασιάδη και των ηγετών της Κύπρου για να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα που η ιδεώνησή του δεν είναι υπέρ ούτε των πολιτών της Κύπρου ούτε της ηρεμίας στην περιοχή. Θέλαμε, και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας και για τις δύο κοινότητες και ιδιαίτερα για τους Ελληνοκύπριους που έχουν ζήσει τόσα χρόνια κατοχή. Η αποτυχία στην Ελβετία αποτελεί για το λαό της Κύπρου, για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, μια κακή εξέλιξη. Και θέλω να αναρωτηθώ, συμφωνούμε όλοι σε αυτή την διατύπωση? Γιατί φοβάμαι ότι υπάρχουν κάποιοι και σε αυτήν εδώ την αίθουσα που βολεύονται με το τελευταίο ναυάγιο. Είναι αυτοί που τους αρέσουν να κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, είναι αυτοί που δηλιάζουν πάντα την κρίσιμη στιγμή και μεταφέρουν τα προβλήματα στις επόμενες γενιές. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να ζήσουν μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Και τέλος, είναι αυτοί που απαιτώντας τα πάντα σήμερα βοηθούν τα κατοχικά στρατεύματα να παραμείνουν για πάντα στο νησί. Ελπίζουμε, ειλικρινά το ελπίζουμε, οι εξηγήσεις ελληνικής κυβέρνησης για τους λόγους κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων να συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Γιατί το θέμα δεν είναι να φεύγουμε από τις διαπραγματεύσεις αλόβητοι επικοινωνιακά. Το θέμα είναι να μην φεύγουμε άπραγοι. Δυστυχώς, κύριε Τσίπρα, η εικόνα κάποιων υπουργών σας δεν βοηθά στη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους πολίτες, όσες στολές παραλλαγής και αναλάζουν. Αν οι εξηγήσεις που μας δώσατε, ακούγοντας τον κύριο Κοντζιά, δεν συμπίπτουν με τις ερμηνείες που τελικά θα γίνουν στην Κύπρο, στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε τα ερωτήματα θα είναι πολλά. Θα είναι άλλη μια ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις, είτε στα οικονομικά είτε στα εθνικά, δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί. Κυρίες και κύριοι, 43 χρόνια, 6 Γενικοί Γραμματείς Ηνωμένων Εθνών, 9 σχέδια, 1 δημοψήφισμα, διεθνείς διασκέψεις, τριμερείς, πενταμελείς και καμία πρόοδος, δημιουργούν ένα αίσθημα ότι όλα πλέον είναι μάταια. Και εδώ θα πρέπει να αντισταθούμε. Το Κυπριακό δεν πρέπει να φύγει, δεν πρέπει να φύγει από τη διεθνή ατζέντα όπως θέλει η Τουρκία και ήδη το έχει πει. Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Αγκιτζή είναι ίσως οι τελευταίοι ηγέτες που έχουν μνήμες της Κύπρου πριν από την εισβολή. Και είναι στενάχωρο πως ούτε αυτή τη φορά δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μία πρόταση, μία συμφωνία κυπριακής ιδιοκτησίας. Τους καλούμε όμως να επιμείνουν. Καλούμε τον Αναστασιάδη και τον Ακιτζή να διαψεύσουν την ιστορία που θέλει συζητήσεις και ποτέ λύσεις. Η ελπίδα για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού πρέπει να κρατηθεί ζωντανή. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να μην ακυρωθεί το κεκτημένο της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε όλοι μαζί, Ελλάδα και Κύπρος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και τις προκλήσεις στην περιοχή. Όμως, πριν από αυτό, πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να μην γράψει η ιστορία ότι τόσα χρόνια δεν χάσαμε καμία ευκαιρία, να χάνουμε κάθε ευκαιρία. Σας ευχαριστώ.